σεισμοί είναι συνηθισμένοι. Παραμείνετε ασφαλείς μετά το σεισμό. Πάρτε τα παπούτσια σας. Ελέγξτε το αέριο. Αποφύγετε τα κατεστραμμένα κτίρια. Αυτό είναι ένα ενημερωτικό το οποίο έρχεται σε περίπτωση σεισμού. Το έχει ως ειδοποίηση. Το έχει ως ειδοποίηση ο Πάνος ο Τζίφας. Λέμε λοιπόν, ναι. Είχαμε μια μεγάλη ισχυρή σεισμική δόνηση που είχε γίνει αισθητή στην Αττική. Περιμένουμε να δούμε, να δούμε πού είναι το επίκεντρο. Θέλει λίγο χρόνο για να μας δώσει οι αρμόδιοι φορείς το πού ακριβώς έγινε ο σεισμός. Ξαναλέμε, αισθητός. Φανταστείτε, εμείς εδώ βρισκόμαστε στο μείον ένα, είναι το στούντιο του ΑΡΤ. Φανταστείτε, κουνηθήκαμε εδώ για τα καλά που είμαστε στο μείον ένα. Φανταστείτε το πώς το ένιωσαν οι πολίτες οι οποίοι ζουν σε πιο ψηλά σημεία στα σπίτια τους και οι ιδίες που βρίσκονται σε ορόφους πολυκατοικιών. Λοιπόν, είναι ένταση 4,9 χιλιόμετρα, αυτό μας δίνεται. 66,9... 4,9 ρίχτερ εννοείς. 4,9 ρίχτερ. Είναι 4,9 ρίχτερ και περιμένουμε να δούμε πού είναι το επίκεντρο. Είναι 66,9 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας, κοντά στην Εύβοια. Σήμερα, 28 Δεκεμβρίου, 2 και 24 ήταν η ακριβής ώρα όπου χτύπησε ο σεισμός. Σας στέλνω περισσότερες πληροφορίες, πάρτε προμήθειες έκτακτης ανάγκης. Μην τρομακτοποιείτε τον κόσμο. Αυτό είναι ενημερωτικό που σου στέλνουν σε περίπτωση μεγάλου σεισμού. Θα κάνετε τον κόσμο να τρέχει τώρα και να παίρνει. Κύριε Τζίφα, να είμαστε λίγο προσεκτικοί στα τοπία, λέμε. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Μιλάμε για έναν αισθητό σεισμό στην Αττική. Θα ξέρουμε σε λίγο, μας λέει η πρώτη εκτίμηση είναι ότι πόσα ρίχτερ είναι. 4,9 ρίχτερ, Φίλιππε. 4,9 ρίχτερ. Έχει γίνει αισθητό στην Αττική. Από ό,τι φαίνεται, το επίκεντρο δεν ήταν στην Αττική. Όχι, στην Εύβοια, το ξαναλέω. Έτσι λένε οι πρώτες εκτιμήσεις. Περιμένουμε βέβαια και τα πιο επίσημα σε πολύ λίγο. Πάμε πρώτα να δώσουμε κολαγόνο για να έχουμε σε λίγο ενημέρωση για αυτόν τον σεισμό που έγινε αισθητό σε ολόκληρη την Αττική. Μάλιστα, πάμε λοιπόν να ξαναπούμε. Λοιπόν, είχαμε ισχυρό σεισμό 4,9 ρίχτερ. Σημειώθηκε στην Εύβοια και έγινε αισθητό στην Αττική. Συγκεκριμένα στα Ψαχνά Ευβοίας. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος είναι στα 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά των Ψαχνών Ευβοίας. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν φόβοι για ζημιές, επειδή ήταν πολύ ισχυρός, 5 ρίχτερ σχεδόν. Φανταστείτε, κουνηθήκαμε εδώ πέρα στην Αττική, λες και γινόταν εδώ ο σεισμός. Φανταστείτε τι έχει γίνει στις περιοχές της Ευβοίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια ανησυχία. Υπάρχει μεγάλος φόβος εάν ήταν ο κύριος σεισμός ή είναι κάτι προειδοποιητικό. Ο κύριος σεισμός ήτανε και αναμένονται μετασεισμοί ή δεν έχει γίνει ακόμα κύριος σεισμός. Ας ευχηθούμε να εδώ λοιπόν υπάρχει φόβος μεγάλος και τρόμος μεγάλος για το τι θα ακολουθήσει. Τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Και αν θυμόμαστε, στον προηγούμενο σεισμό που έγινε πάλι στην Εύβοια, ναι, οι επιστήμονες διαφωνούσαν σχετικά με το αν είναι και ήταν πολύ επιφυλακτικοί ότι εκείνος ο σεισμός ήταν ο κύριος. Και όπως φαίνεται, τελικά εκείνος ο σεισμός δεν ήταν ο κύριος. Εγώ ειλικρινά αρχίζω και φοβάμαι με όλα αυτά τα οποία ακούγονται, γιατί θυμόμαστε ότι είχε βγει ο κύριος Λέκας, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, που το λέγαμε και πριν, για τον κύριο Λέκα, και έλεγε ότι υπάρχει ανησυχία για ένα νέο μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα. Δεν πάνε κάποιες εβδομάδες. Από δηλώσεις σεισμολόγων και προειδοποιήσεις για ρήγμα και την περιοχή των Αλκιονίδων. Βέβαια, τις Αλκιονίδες φοβούνται. Είχε υπογραμμίσει και είχε πει πως πάντα περιμένουμε μεγάλο σεισμό. Αυτά τα είχε πει ο κύριος Λέκας. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, κυρίες Μίνι Ράλλη, να βάλει το συγκεκριμένο βίντεο. Τι είχε πει ο κύριος Λέκας στις 17 Δωδεκάτου. Το είχε πει στις 17 Δωδεκάτου. Ότι περιμένουμε μεγάλο σεισμό. Δεν ξέρουμε, λέει, το πότε και γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε πάντα έτοιμοι. Θυμάσαι κάποια περίπτωση ήταν, Φίλιππε. Δεν έλεγε, γιατί δεν ήθελαν
να πούν ποια είναι η περιοχή. Για να μην τρομοκρατήσει. Για να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Είχε πει για τις Αλκιονίδες ο κύριος Λέκας πως είναι μια περιοχή στην οποία στρέφεται το ενδιαφέρον όχι μόνο Ελλήνων επιστημόνων αλλά και παγκοσμίως. Έχει δώσει μεγάλους σεισμούς σε αυτή η περιοχή. Αυτή τη στιγμή ξαναλέμε και είναι σοβαρό και να πούμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 1500 κτίρια στο Δήμο Αθηναίων τα οποία είναι ετοιμόρροπα, εγκατελειμμένα. Αντίστοιχα υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη φόβη για το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί με αυτούς τους σεισμούς. Πάμε να δούμε τι έχει πει ο κύριος Λέκας πριν μερικές εβδομάδες. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Πραγματικά. Και ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει ανησυχήσει. Πραγματικά. Έχει ανησυχήσει ο κόσμος. Και για να ακούσουμε τι είχε πει. Κοιτάξτε, πάντα περιμένουμε μεγάλο σεισμό. Ο ελληνικός χώρος είναι ένας χώρος με εξαιρετικά μεγάλη σεισμικότητα. Με μια σεισμικότητα η οποία μπορεί να εκφραστεί ανά πάσα στιγμή, μπορεί να εκφραστεί σε 5 λεπτά, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, σε 10 χρόνια, σε 100 χρόνια. Δεν ξέρουμε το πότε θα εκφραστεί αυτή η σεισμικότητα και γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Απλά και μόνο η ερώτηση περιέχει και την έννοια της ανησυχίας. Για το θέμα του σεισμού δεν χρειάζεται ανησυχία. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο σεισμό. Βέβαια, ένας μεγάλος σεισμός πάντα μας προκαλεί προβλήματα, προκαλεί απώλειες ενδεχομένως ανθρώπων, περιουσιών, κοινωνικά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, περιβαλλοντικά προβλήματα και οφείλουμε εμείς να είμαστε έτοιμοι. Και το λέω οφείλουμε με την έννοια ότι επειδή είμαι ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, οφείλω να είμαι πάντα έτοιμος, ο οργανισμός οφείλει να είναι πάντα έτοιμος, να ενημερώνει την πολιτεία, έτσι ώστε όταν συμβεί κάτι να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το γεγονός με στόχο ποιον. Με στόχο να μειώσουμε τις επιπτώσεις. Τώρα εμείς ακούμε, κύριε καθηγητά, ότι είναι σαν να το πω πιο λαϊκά, σαν να έχει γεμίσει ο ελλαδικός χώρος με ένα φορτίο που πρέπει να εκτονωθεί. Και μάλιστα ακούσαμε από τον κύριο Τσελέντη να λέει ότι και η Αττική δεν είναι έτοιμη για ένα τέτοιο σεισμό. Τα κτίρια είναι πάρα πολύ παλιά. Ότι μπορεί να δούμε να υπάρχουν προβλήματα σε περιοχές από το φυσικό αέριο γιατί δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Άστον, μίλησε. Γεμάτος ρήγματα. Χιλιάδες ρήγματα. Άλλα ξέρουμε και άλλα δεν ξέρουμε. Τα ρήγματα αυτά δημιουργούν σεισμούς. Οι σεισμοί, γιατί δεν πρέπει να εξορκίζουμε τα πάντα, οι σεισμοί είναι αυτοί που δημιούργησαν το ελληνικό τοπίο, το μοναδικό ελληνικό τοπίο. Αν δεν υπήρχαν σεισμοί, θα ήμασταν μια Σιβηρία, θα ήμασταν μια Σαχάρα, θα ήμασταν μια χώρα χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον που αναπτύχθηκε και ο πολιτισμός, σε αυτό το περιβάλλον που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τους σεισμούς στα εκατομμύρια χρόνια που έχουν περάσει, είναι ένα περιβάλλον το οποίο αναμένονται και μεγάλη σεισμή στο μέλλον. Πρόεδρε. Αυτό όμως, παρακαλώ. Ναι, πάνω σε αυτό που λέτε τώρα. Γιατί επιμένει. Μάλιστα. Αυτά είχε πει ο κύριος Λέκας ότι περιμένουμε γενικότερα μεγάλο σεισμό στη χώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε συνέδεια. Αυτό το οποίο έχει γίνει τώρα, ξαναλέμε, είναι στα ψαχνά ευείας. Ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Λέκας είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Τσελέντη ότι έχει χάσει τον ύπνο του και ότι τα επόμενα 5 χρόνια περιμένει μεγάλο σεισμό 6 με 6,5 ρίχτερες στις Αλκιονίδες. Μα εδώ πέρα όμως είναι άλλη περιοχή. Μιλάμε για άλλη περιοχή. Αλκιονίδες, μιλάμε τώρα για τον Κορινθιακό. Μιλάμε από τις εποχή περιοχές. Εδώ πέρα είμαστε στην Εύβοια. Εντελώς διαφορετικά. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο και κηρύγμα. Γι' αυτό το λόγο έχει δώσει 4,9 ρίχτερ σεισμό. Το ζητούμενο είναι εδώ. Μην έχουμε. Το ζητούμενο. Είναι περιοχές που επηρεάζουν σημαντικά και την Αθήνα, έτσι. Το ζητούμενο εδώ πέρα είναι να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Και γιατί υπάρχει φόβη για ζημιά. Μίλησε πάντως πριν από λίγο ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Παπαδόπουλος, σεισμολόγος, ο οποίος λέει σε δημοσιογράφους ότι πρόκειται για νέα εστία. Νέα εστία! Ακούστε,
ήταν από τα ψαχνά της κεντρικής Εύβοιας, ναι, και δεν είναι μετασεισμός από τα νέα αστήρα, επειδή έδιναν είναι τα νέα αστήρα. Άλλη αιστεία. Είναι άλλη αιστεία, παρακολουθούμε το φαινόμενο. Ούτε οι ειδικοί δεν ξέρουνε. Είναι νέα αιστεία. Είναι νέα αιστεία. Η νέα αιστεία δεν το ξέρουν ούτε οι ειδικοί. Πιο ξεκάθαρο, το παρακολουθούν. Δεν γίνεται. Αυτό μας δημιουργεί ανησυχία. Πάμε γρήγορα όμως. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε λοιπόν γρήγορα. Πάμε να δώσουμε top drop και queen cosmetics.